Δημοκρατίας. Είμαι εδώ μαζί με τον κύριο Αθανασίου, τον Γενικό Γραμματέα της Βουλής, που προείστατο της διαδικασίας αυτή, αυτά τα 2,5 χρόνια της επεξεργασίας, για να σας παραδώσουμε τους 4 πρώτους τόμους, 600 σελίδες περίπου καθένας, από τους 30 περίπου που θα βγουν, με το σύνολο απολύτως όλων των υλικών που είχαν έρθει σε γνώση ή που προκύψαν από την Εξεταστική Επιτροπή, την Ειδική Εξεταστική Επιτροπή, πριν από 33 χρόνια που έγινε στην Βουλή, για την τραγωδία της Κύπρου. Κράτησε εκείνη η Εξεταστική Επιτροπή 2 χρόνια. Ήρθε το θέμα τότε στην Βουλή με τις πορισματικές αποφάσεις πλειοψηφίας, μειοψηφίας και άλλες πορισματικές διαδικασίες της Επιτροπής. Έγινε μια αναλυτική συζήτηση στην τότε Βουλή. Από εκεί και ύστερα όμως δεν υπήρξε η διαδικασία που θα έφερνε στην Βουλή για να υπάρξει πόρισμα της Βουλής, και για δεκαετίες αυτό το θέμα είχε μείνει δίπλα. Ο κύριος Ομήρου, ο πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής, στην πρώτη επίσκεψη που είχε κάνει, είχε οδηγηθεί από την προκάτοχό μου, την κυρία Κωνσταντοπούλου, στα Ερμάρια που ήταν ο φάκελος Κύπρου, και ύστερα πλέον, μετά τον Σεπτέμβριο του 2015, ξεκίνησε η διαδικασία όπου η Ολομέλεια της Βουλής ομοφόνος αποφάσισε, με την παρουσία του κυρίου Ομήρου τότε και ύστερα με τη συνέργεια του κυρίου Σιλούρη, του μετέπειτα Πρόεδρου της Βουλής, που από κοινού εργαστήκαμε αυτά τα χρόνια, αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων να αποδοθεί όλο το υλικό στους Κυπρίους αδελφούς μας. Έγινε μια ειδική διαδικασία ολομέλεια της Επιτροπής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Βουλής, και το υλικό στην πρωτογενή του μορφή είναι εδώ και 1,5 περίπου χρόνο στην Κυπριακή Βουλή. Ξεκίνησε λοιπόν η διαδικασία από Επιστημονική Επιτροπή, η οποία ύστερα πήρε και τη μορφή εκπροσώπων και κομμάτων, πρέσβεων και προσωπικότητων, που μπορέσαν όλο αυτό το υλικό, το οποίο ήταν σε μια πρωτογενή μορφή, να το ενσωματώσουν σε μια συνέχεια, να το καταλογογραφήσουν, να το καταγράψουν. Έχει ψηφιοποιηθεί και είμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να σας επιδώσουμε τους 4 πρώτους τόμους. Ταυτόχρονα θα αναρτηθούν στο ιστολόγιο της Βουλής των Ελλήνων όλο το υλικό. Το δίνουμε δηλαδή στη δημοσιότητα. Αυτό το βήμα γίνεται σήμερα στην επιστημονική κοινότητα, στην ελληνική και κυπριακή και διεθνή κοινή γνώμη. Πιστεύουμε πως είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα που θα αποτελέσει και το έναυσμα για να συγκεντρωθούν και επιμέρους αρχαία και αρχαιακό υλικό από άτομα, από πρωταγωνιστές, από συγγενείς θυμάτων, από συλλογικότητες, από ιδρύματα της Κύπρου ιδιαίτερα, έτσι ώστε συν το χρόνο αυτή η ιστορική μνήμη να αποκατασταθεί σε όλη της την ενάργεια και την τιμή που θα έπρεπε για τους χιλιάδες ανθρώπους που χάθηκαν στην παραμένουσα κατοχή μεγάλου μέρους της Κύπρου και στο δράμα του κυπριακού λαού πριν από τόσα χρόνια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, συγχαίρω και τη Βουλή των Ελλήνων και τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας για αυτή την πρωτοβουλία, η οποία είναι τόσο περισσότερο σημαντική όσο αφορά ένα ζήτημα το οποίο ακόμα παραμένει εκρεμές. Μια τραγωδία, την τραγωδία της Κύπρου, η οποία μέχρι σήμερα ανέχεται, όχι εκείνη, άλλοι, στρατεύματα κατοχής πάνω στο εδάφος της. Αυτό είναι ένα όνειδος και για την διεθνή κοινότητα,
αλλά ακόμα και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να ενημερωθεί και ο ελληνισμός, αλλά και η διεθνής κοινή γνώμη για το τι συνέβη τότε. Το Κυπριακό βεβαίως είναι ένα τεράστιο ζήτημα του ελληνισμού. Είναι όμως διεθνές και ευρωπαϊκό ζήτημα. Η ενημέρωση διεθνούς κοινότητας είναι απαραίτητη. Όμως για μας έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Γιατί η Κύπρος αυτή τη στιγμή και ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο εξακολουθεί να είναι ένα τραύμα στον εθνικό υπό την ευρεία του όρου έννοια κορμό μας. Πρέπει να γνωρίζουν ιδίως οι Έλληνες τι συνέβη τότε. Και αυτό, κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι πρέπει να είναι μια αρχή για όλα τα μεγάλα θέματα και ιδίως για τα εθνικά θέματα. Πρέπει να δημοσιοποιούνται όλα εκείνα τα οποία αφορούν εσφαλμένους χειρισμούς εθνικών θεμάτων. Γιατί με τον τρόπο αυτό η κοινή γνώμη, όπως συμβαίνει και πρέπει να συμβαίνει σε κάθε δημοκρατική χώρα, θα είναι ενήμερη, έτσι ώστε να είναι δίκαιη στην κρίση που βγάνει για εκείνους που κατά καιρούς διαχειρίστηκαν τις τύχες αυτού του τόπου, του λαού μας και του έθνους μας. Θεωρήστε λοιπόν ότι αυτή η πρωτοβουλία, η οποία είμαι βέβαιος ότι θα ολοκληρωθεί, μπορεί να αποτελέσει και έναν οδηγό για το τι πρέπει να κάνουμε σε ανάλογες περιπτώσεις. Το μόνο που μπορώ να πω είναι, εύχομαι να μην χρειαστεί να το κάνουμε για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Αυτό θα ήταν το πιο σημαντικό. Αν όμως συμβεί, πρέπει να ακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Το ένα. Συμβολικά έτσι.